Θεό και την πατρίδα, σταθερής προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, καταγράφεται στις 3 του Μάρτη του 1957 στα βουνά του Μαχαιρά από το βολκάρι της Λύσης, τον Γρηγόρη Αυξενδίου. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τον όρισε... Το γραμμένο με τη θέρμη της καλύτερης, μα φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου. Και θα την υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή μου το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα μου, όπως και κάθε Κύπριος. Δεν είναι θαύμα η εξύψωση των ταπεινών, των χωρίς ιδανικά ανθρώπων σε αγωνιστάς. Αυτός είναι ο Έλληνας. Την λευτεριά την έχει μέσα του. Την έχει στο υποσυνείδητό του, μπορεί να πει κανείς. Μας ανέλθει η κρίσιμη στιγμή, τότε ξεπετάγεται. Την κάνει συνείδησή του και ζωή. Να το ξεθοριάζει ο φόβος. Να πάρουμε το τελευταίο σου βλέμμα. Να μας κοιτάζει μην ξεστρατίζουμε. Να πάρουμε την τελευταία σου εκπνοή. Να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε. Χιλιάδες χρόνια. Να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις. Να έχουμε να τραγουδάμε. Ανεξάντλητα εμπατηρία για τη λευτεριά. Μην πέσει σκιά στο τάφο αυτό. Ούτε από για σε εμείς το φεγγάρι. Ο τάφος αυτός είναι για να παίζει. Με ξύφια γοστιάτικων ηλιακών. Να τραγουδήσει την αθάνατη δόξα της Ρωμιοσύνης. Ήταν προορισμένος για τον πιο όμορφο αγώνα της ζωής και για τον πιο ωραίο θάνατο του ανθρώπου. Εικόνισμα αρετής και γλυκύτητας η μορφή του. Στίχος ηρωικού έπους η φωνή του. Η ζωή και ο... Τόση ευρυχωρία. Μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με τις αιγιές της, τα χρωιάκια της, τα βάσανά της, με τα καΐκια της. Η τέλειο μια και λεβέντησα, να μην τέτοιο εχθρός, τον πουλιασμένο.